Στα μπλε φωτίστηκε απόψε το βράδυ η Ενετική Λότζια, τιμώντας έτσι την Παγκόσμια ημέρα για τον Διαβήτη. Ο μπλε φωτισμός που συμβολίζει τον Διαβήτη τοποθετήθηκε μετά από αίτημα του Παγκρίτιου Συλλόγου για τον Νεανικό Διαβήτη σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού. Πάμε να συνδεθούμε απευθείας με τη Λότζια. Εκεί βρίσκεται η Γωγό Αποστολάκη και δίπλα της η κυρία Βασιλική Λούβαρη, πρόεδρος του Παγκρίτιου Συλλόγου για τον Νεανικό Διαβήτη. Ο Γωγό, καλησπέρα. Μια ιδιαίτερη κίνηση με επίσης ιδιαίτερο συμβολισμό. Ακριβώς. Τα μπλε έχει ντυθεί όχι μόνο η Λότζια σήμερα, αλλά και το κτίριο της περιφέρειας και τα λιοντάρια και η Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Είναι μια δράση του Συλλόγου που προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο. Πρόεδρος είναι η κυρία Βάσο Λούβαρη, όπως είπες και εσύ, και είναι δίπλα μας, η οποία θα μας εξηγήσει για ποιο λόγο η σημερινή δράση, την ημέρα που είναι αφιερωμένη στο Διαβήτη, επικεντρώνεται στον Διαβήτη τύπου 1. Κυρία Λούβαρη, ο Διαβήτης τύπου 1 δεν έχει σχέση με το Διαβήτη που σχετίζεται με την κληρονομικότητα, λέγεται και νεανικός διαβήτης. Ακριβώς. Ο διαβήτης τύπου 1 δεν έχει καμία σχέση με κληρονομικότητα. Ναι, μεν το άτομο που θα εκδηλώσει διαβήτη τύπου 1 είναι γενετικά προκαθορισμένο, αλλά πρέπει να δράσουν πάνω του κάποιοι παράγοντες, ούτως ώστε να εκδηλωθεί ο διαβήτης τύπου 1. Ποιοι παράγοντες είναι αυτοί, δυστυχώς δεν ξέρουμε ακόμα. Πρέπει να σου πω, Κατερίνα, ότι η κυρία Λούβαρη είναι νοσηλεύτρια η οποία ειδικεύεται στη φροντίδα μικρών παιδιών που έχουν εκδηλώσει τον διαβήτη τύπου 1. Και σκέφτηκε έναν πάρα πολύ απλό τρόπο, έτσι ώστε να μεταδώσει στα παιδιά τη γνώση που χρειάζονται, ώστε να κυλήσει ομαλά η υπόλοιπη ζωή τους, γιατί μπορούν να έχουν μια απόλυτα φυσιολογική ζωή και να αντιμετωπίσουν αυτή την νόσο. Και σίγουρα φαντάζομαι εγώ ότι ο παιδικός διαβήτης, η διαχείριση της νόσου, δεν αφορά μόνο το παιδί που τη βιώνει, αφορά και την οικογένειά του, αλλά και το σχολικό περιβάλλον, σωστά? Ακριβώς. Έτσι λοιπόν η κυρία Λούβαρη έγραψε ένα παραμύθι. Το ονόμασε Μελισσάλαχτη και θα μας πει για ποιο λόγο και σε τι χρησιμεύει αυτό στα παιδιά, αλλά κυρίως στους γονείς τους. Κάθε άνθρωπος οφείλει να ξέρει τι συνέβη στον οργανισμό του, τι συμβαίνει στον οργανισμό του. Όταν ένα παιδί έρχεται στο νοσοκομείο με διαβήτη τύπου 1, ξαφνικά η ζωή του αλλάζει. Πρέπει να μετράει το ζαχαρό του, να κάνει αρκετές ενέσεις ινσουλίνης την ημέρα, να προσέχει τι θα φάει, με την άποψη ότι όλα επιτρέπονται. Στο διαβήτη τύπου 1 επιτρέπονται όλα να τα φάνε τα παιδιά, αλλά πρέπει να ξέρουν πώς θα τα φάνε. Κάθε φορά που μπαίνω σε ένα θάλαμο για να εκπαιδεύσω ένα παιδί και τους γονείς του, τους εξηγώ με ωραία λόγια τι συνέβη στον οργανισμό του, ποια ήταν τα συμπτώματα και πρέπει να δίνουμε προσοχή όλοι οι γονείς που έχουμε παιδιά. Ποιος φταίει? Ερωτήματα που γεννιούνται σε όλους τους γονείς. Μήπως φταίει το εμβόλιο, μήπως φταίει που τρώει γλυκά το παιδί, μήπως φταίω εγώ, έκανα κάτι λάθος σαν μητέρα. Όλα αυτά τους τα εξηγώ με ωραία λόγια, σαν ένα παραμύθι. Και μία μαμά μια μέρα μου πρότεινε αυτά που τους λέω να τα γράψω. Κυρία Λούβαρη, θυμάστε κάποιο περιστατικό που σας προκάλεσε ενδεχομένως αμηχανία? Αμηχανία μου προκάλεσε το πρώτο παιδί, πρώτη εκπαίδευση που έκανα σε παιδί με διαβήτη. Είμαι και εγώ η ίδια διαβητική από μικρή ηλικία και μόλις μπήκα μέσα στο θάλαμο για να το εκπαιδεύσω, θυμήθηκα τα δικά μου, βούρκωσα και όπως μπήκα μέσα χαρούμενη, κλείνω την πόρτα και ξαναβγαίνω έξω. Ήρθε από πίσω μου ο παιδοδιαβητολόγος μας, ο κύριος Μαμουλάκης, να με ρωτήσει τι συνέβη. Τον παρακάλεσα με δάκρυα στα μάτια να πάω την επόμενη μέρα να εκπαιδεύσω το παιδί. Ήταν η πρώτη στιγμή, η πρώτη εκπαίδευση ήταν αρκετά αμήχανη. Οι καθημερινές κατακτήσεις της ιατρικής έχουν βελτιώσει, θεωρείτε, αρκετά τη ζωή ενός διαβητικού σήμερα? Έχουν βελτιώσει πάρα πολύ τη ζωή ενός διαβητικού σήμερα. Μην ξεχνάμε ότι πριν 98 χρόνια δεν υπήρχε καν η θεραπεία. Τώρα υπάρχει θεραπεία, έχουμε εξελιγμένες ινσουλίνες, καμία σχέση με τις ινσουλίνες που κυκλοφόρουσαν πριν 10 και 20 χρόνια. Έχουμε πολύ λεπτές και μικρές βελόνες, 4 χιλιοστών, συν την αντλία ινσουλίνης. Η αντλία ινσουλίνης προσπαθεί να μιμηθεί το πάγκρεας με ρυθμίσεις που έχουν βάλει οι γιατροί. Και είμαστε και ένα βήμα πριν το τεχνητό πάγκρεας.
Το τεχνητό πάγκρας θα είναι ένα εξωτερικό μηχάνημα πάλι, όπως είναι η αντλία ενσουλίνης. Απλά θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένο. Δεν θα χρειάζεται να κάνουμε τίποτα εμείς σαν ασθενείς. Ναι, εγώ κάτι πήγες να ρωτήσεις προηγουμένως και σε διέκοψα. Ήθελα να μας πει η κυρία Λούβαρη να απευθυνθεί στους γονείς που έχουν μικρά παιδιά, γιατί ο νανικός διαβήτης ξεκινάει από πολύ μικρές ηλικίες. Μας έλεγε πριν ότι ένα παιδάκι 3 ετών μπορεί να εμφανίσει διαβήτη τύπου 1. Τι είναι αυτό, κυρία Λούβαρη, που θα πρέπει να θέσει σε εγρήγορση τον γονιό, ποιο είναι το σύμπτωμα που πρέπει να τον οδηγήσει αμέσως στο γιατρό μαζί με το παιδί του για να ελέγξουν τη λειτουργία αυτή του οργανισμού? Ο διαβήτης τύπου 1 μπορεί να εκδηλωθεί από 6 μηνών. Από 6 μηνών. Αν δούμε ότι το παιδί μας ξαφνικά πίνει πολύ νερό, μεγάλες ποσότητες νερού, πάνω από 3 λίτρα, ξυπνάει τη νύχτα για να πάει τουαλέτα να ουρήσει και συγχρόνως διψάει. Τρώει μεγάλες ποσότητες φαγητού, αλλά δεν παχαίνει, αντίθετα χάνει βάρος και αισθάνεται καταβεβλημένο, είναι τα συμπτώματα που πρέπει να μας οδηγήσουν στο γιατρό. Μάλιστα. Κυρία Λούβαρη, εγώ σε αυτό το σημείο... Ναι. Κυρία Λούβαρη. Πολύ σύντομα μόνο έχω εγώ και να κλείσουμε. Ναι, για τον διαβήτη τύπου 1, ότι δεν θα πρέπει να μπερδευόμαστε με οποιαδήποτε άλλη μορφή του, διότι απλά δεν είναι κληρονομικός και δεν σχετίζεται με τον τρόπο ζωής ή με τη διατροφή μας. Όχι, ο διαβήτης τύπου 1 είναι αυτοάνοσο νόσημα και είναι η μοναδική μορφή διαβήτη που δεν παράγεται ενσουλίνη. Σε όλες τις άλλες μορφές παράγεται ενσουλίνη. Μάλιστα. Λοιπόν. Κατερίνα, αυτά από εμάς εδώ από τη Λότζια τη Φωτισμένη την μπλε απόψε. Μάλλον στο πρώτο τσουχτερό βράδυ του χειμώνα. Σωστά. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ την κυρία Λούβαρη για το χρόνο που μας διέθεσε. Να σε ευχαριστήσω και εσένα, εγώ πάρα πολύ.